δεν είναι η μόνη. Στη Θεσσαλονίκη τα πράγματα είναι εκτός ελέγχου, αλλά σε πάρα πολλές άλλες περιοχές της χώρας δεν απέχουν πολύ οι καταστάσεις, όπως στη Λάρισα. Έχουμε λοιπόν σχέδια πια πολεμικά στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ άλλων να γίνει το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο ή ακόμα και ένα πυρηνικό καταφύγιο που υπάρχει κάτω από το στρατιωτικό νοσοκομείο της πόλης, μονάδες που θα υποδέχονται ασθενείς με COVID. Ο πόλεμος μένεται και εμείς δεν έχουμε τα μέσα για να πολεμήσουμε. Στις ασφυκτικά γεμάτες εντατικές, ασθενείς που χαροπαλεύουν. Το βλέμμα αυτής της νοσηλεύτριας στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου αποτυπωμένει η εξάντληση. Λίγα μέτρα από εκείνη, ουρές από άτομα κάθε ηλικίας που περιμένουν για ένα τεστ κορονοϊού, αλλά και γιατροί που ζητούν απεγνωσμένα βοήθεια για να αντέξουν. Ο ιός σκοτώνει, είναι υπαρκτός και αόρατος εχθρός, πρέπει όλοι να προστατευτούμε. Στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, φόβος, απελπισία και αγωνία για το αύριο. Που φανάζαμε εδώ και τόσο καιρό, γιατί φοβόμασταν να μην επιβεβαιωθούν όλα αυτά που λέγαμε και δυστυχώς αυτά αρχίζουν και γίνονται πράξεις. Από ό,τι λένε και οι λοιμοξιολόγοι με τα ευρήματα που έχουν στα απόνερα, ότι θα έχουμε πολύ δύσκολες μέρες. Η μαύρη λίστα των θυμάτων μεγαλώνει, οι θέσεις στις εντατικές εξαντλούνται από τις αλλεπάλληλες εισαγωγές ασθενών και η κυβέρνηση ψάχνει τρόπους για να στηρίξει τα νοσοκομεία που δοκιμάζονται όσο ποτέ πιο πριν. Τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης είναι στα όρια τους. Αν η κατάσταση δεν βελτιωθεί σύντομα, τότε δεν αποκλείεται να δούμε ακόμα και το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο να μετατρέπεται σε μεθ για περιστατικά κορονοϊού. Σύμφωνα με πληροφορίες, το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο, που διαθέτει ήδη δικές του μεθ, ετοιμάζεται να μετατρέψει σε θαλάμους νοσηλείας ακόμα και τους χώρους στο υπόγειο πυρηνικό καταφύγιο, ενώ είναι έτοιμο το σχέδιο για αεροδιακομιδή ασθενών στην Αθήνα και άλλες περιοχές της χώρας. Η κατάσταση στη Θεσσαλονίκη γίνεται κάθε μέρα όλο και πιο δύσκολη. Υπάρχει σκέψη ακόμα και το υπόγειο πυρηνικό καταφύγιο του στρατιωτικού νοσοκομείου να μετατραπεί σε θαλάμους COVID. Μόνο χθες στη Θεσσαλονίκη καταγράφηκαν 777 νέες μολύνσεις, τη στιγμή που η Αθήνα με τον τετραπλάσιο πληθυσμό σημείωνε 635 περιστατικά. Δεν είναι πραγματική καραντίνα. Πραγματική καραντίνα είναι μένω στο σπίτι μου, προμηθεύομαι μόνο φάρμακα, νερό και φαγητό. Η διασπορά στη Θεσσαλονίκη είναι τέτοια που ακόμα και σήμερα, 10 μέρες μετά το lockdown στην πόλη, τα λίμματα δείχνουν αυξητική τάση που αναμένεται να αποτυπωθεί την επόμενη εβδομάδα. Συνέχεια γίνονται επεκτάσεις σε άλλες κλινικές, οι οποίες κλείνουν ή συρρυκνώνονται. Οι σκέψεις και μόνο τρομάζουν, αλλά αποτυπώνουν τις διαστάσεις του προβλήματος. Την 1η Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη υπήρχαν μόλις 7 κρούσματα. Μια εβδομάδα μετά, τα κρούσματα τριπλασιάστηκαν και έφτασαν τα 25. Στις 28 Οκτωβρίου, και ενώ στο τριήμερο των εορτασμών της πόλης καταγράφονται φαινόμενα συνωστισμού, τα κρούσματα εκτοξεύονται στα 384. Στις 31 Οκτωβρίου σημειώνεται ρεκόρ με 839 νέα κρούσματα και στις 3 Νοεμβρίου η Θεσσαλονίκη μπαίνει σε καραντίνα. Και αυτή την εβδομάδα η τάση θα παραμείνει αυξητική και ελπίζουμε να αρχίσει να επιπεδώνεται την άλλη εβδομάδα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις επιδημιολόγων, για τουλάχιστον άλλη μία εβδομάδα τα κρούσματα και στη Θεσσαλονίκη θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, ενώ η αποτελεσματικότητα των νέων μέτρων αναμένεται να αποτυπωθεί σε περίπου 2 εβδομάδες από σήμερα. Δεκάδες υγειονομικοί νοσούν κάθε μέρα και οι υπόλοιποι εργασιακά εξωθενωμένοι συνεχίζουν να πολεμάνε έναν ιό ο οποίος κάθε μέρα πολλαπλασιάζεται. Το δεύτερο κύμα κορονοϊού σαρώνει τη χώρα, με τα κρούσματα παρά το lockdown που έχει επιβληθεί να αυξάνονται. Το σύστημα υγείας βρίσκεται στα όρια του, με τις εντατικές να λιγοστεύουν και τα νοσοκομεία να πιέζονται επικίνδυνα. Θα καλησπέρισω τον Άγγελο Λαμπίδη. Η εικόνα που βλέπετε εδώ, κυρίες και κύριοι, είναι από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Είναι ζωντανή εικόνα από μια από τις κάμερες που την μεταδίδουν μονίμως. Πολύ λίγα αυτοκίνητα, το βλέπαμε και στην εισαγωγή της εκπομπής. Στη Μουντής είναι φιασμένη η Θεσσαλονίκη και ελάχιστη πεζή στο παραλιακό μέτωπο. Εκεί που είναι ο Άγγελος όμως, έχουμε κίνηση άλλου είδους. Άγγελε, καλησπέρα.
Νίκο, καλησπέρα. Η κατάσταση στη Θεσσαλονίκη είναι ακριβώς όπως τα περιγράψαμε στο βίντεο. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση και υπάρχει μεγάλη ανησυχία και πολύ μεγάλη αγωνία στον κόσμο και φόβος. Βρισκόμαστε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, όπου εφημερεύει σήμερα. Εδώ από το πρωί, από νωρίς το πρωί, υπάρχει κλιμάκιο του ΕΟΔΗ και έχουν σχηματιστεί ουρές για τα rapid test. Είναι απίστευτες οι εικόνες από ουρές που είδαμε από το πρωί. Τώρα είναι λιγότερος ο κόσμος. Οι Θεσσαλονικοί που έρχονται να εξεταστούν. Οι περισσότεροι ήρθαν τις πρωινές ώρες, όπως σας είπα. Έχουν έρθει σε επαφή πολλοί από αυτούς με επιβεβαιωμένο κρούσμα, με ανθρώπους από την οικογένειά τους. Έχουν μέσα στην οικογένεια το και δεν μπαίνουν καν στο νοσοκομείο. Υπάρχει αυτή η τέντα που βλέπουμε. Εκεί γίνονται τα τεστ και οι άνθρωποι είτε περιμένουν, γιατί είναι τα rapid test, να πάρουν το αποτέλεσμα, είτε προφανώς επικοινωνούν μαζί τους. Μου έκανε εντύπωση, είδα μια κυρία με στολή, μου φάνηκε σαν μέλος νοσηλευτικού προσωπικού, αλλά μπορεί να, επειδή η απόσταση είναι μεγάλη, να μην είναι έτσι τα πράγματα. Νίκο, έχουμε δει και από το πρωί, ναι, και από το πρωί ανθρώπους που είναι νοσηλευτές, οι οποίοι, ναι, τελειώνουν την καραντίνα τους και έρχονται να κάνουν το δεύτερο τεστ για να μπορέσουν να επιστρέψουν στη δουλειά μετά. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι στο σημερινό αριθμό κρουσμάτων θα δούμε, εκτός από πάνω από 3.000 κρούσματα και πιθανότατα ρεκόρ για όλη τη χώρα, ρεκόρ και για τα κρούσματα στην Θεσσαλονίκη. Η κατάσταση, και θα έρθει η Δέσποινα Γεωργιάδου, είναι, όπως έχουμε πει, πια πέρα από τα όρια και μάλιστα στη Θεσσαλονίκη. Μπαίνει στο σύστημα εφημεριών και το διαβαλκανικό κέντρο. Δηλαδή, επειδή πια χρειάζεται η συνδρομή και του ιδιωτικού τομέα, το διαβαλκανικό κέντρο εφημερεύει αυτή τη στιγμή μαζί με το Ιπποκράτειο που είναι ο Άγγελος Λαμπίδης. Εκεί πηγαίνουν, γιατί εφημερεύει και η ΜΕΘ του, όχι τα COVID περιστατικά, τα non-COVID περιστατικά, και είναι μια βοήθεια, πολύτιμη βοήθεια στο σύστημα υγείας που η Δέσποινα θα μας πει. Και καλησπέρα, Δέσποινα. Καλησπέρα. Ποια είναι τα τελευταία νέα του? Πολύ γρήγορα φτάσαμε εδώ. Ναι, δυστυχώς, δυστυχώς. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με κάτι ευχάριστο. Στην δραματική έκκληση που ακούσαμε από τον κύριο Τσαδάχτυλο για γιατρούς στη Θεσσαλονίκη, έχουν ήδη ανταποκριθεί 150 ιδιώτες. Έχουν ήδη γραφτεί στη λίστα μέσα σε ένα 24ωρο. Και μπράβο στους γιατρούς αυτούς που έφυγαν από τα σπίτια τους και τις πόλεις τους. Είναι γιατροί που δεν ζουν στη Θεσσαλονίκη. Πήγαν, πήραν ένα πιστοποιητικό από τον Ιατρικό Σύλλογο και είναι πια στα κρατικά, τα δημόσια νοσοκομεία για να βοηθήσουν σε αυτή τη μάχη. Μπράβο. Μέσα στις επόμενες μέρες ο καθένας από αυτούς θα ενημερωθεί σε ποιο νοσοκομείο και σε τι πόστο θα πάει. Στη ΜΕΘ τώρα να δούμε, Θεσσαλονίκη, τα μεγάλα νοσοκομεία. Αυτά. Γεννηματάς γεμάτη, Ιπποκράτειο γεμάτο, Παπαγεωργίου γεμάτο. Τώρα εδώ αυτό παίζει, επειδή μπορεί να βρεθεί κάποιος και να πει... Αυτά τα στοιχεία ήταν μέχρι, ναι, το 12.30 ότι, ώρα. Προφανώς ένα κρεβάτι αδειάζει και ευχόμαστε όταν αδειάζει να αδειάζει από άνθρωπο ο οποίος γυρνάει σε απλό θάλαμο και δεν φεύγει από τη ζωή. Και μπορεί για κάποια στιγμή να είναι ένα, δύο ή τρία κρεβάτια άδεια. Αλλά εδώ είναι εικόνα πια πλήρης. Στα μεγάλα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Είναι πολύ καλύτερη κατάσταση στο Παπα-Νικολάου μαθαίνω, όμως εκεί η μία ΜΕΘ, είδαμε και χθες το ερευνητικό και, μέρος, και κάτω, το, ναι, Μέγκα, εκεί η μία ΜΕΘ νοσηλεύει μόνο 40 και 50. Και εδώ έχουμε τη Λάρισα. Η Λάρισα είναι η άλλη περιοχή που πια πρέπει να κάνουμε πάρα πολύ μεγάλο φόκους, να εστιάσουμε πολύ. 20 κλίνες ΜΕΘ, οι 19 κατηλημένες. Εκεί οι γιατροί μας λένε ότι αντέχουν για μισή εφημερία ακόμα. Ναι. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα εκεί. Πολλές εισαγωγές. Έχει βγανθεί και από περιστατικά από τα Τρίκαλα, από μια στρατιωτική σχολή. Έχουμε και εκεί δυστυχώς μεγάλο αριθμό κρουσμάτων. Και δεν Βέβαια, να σας πω ότι όλα αυτά τα νοσοκομεία, το Plan B για την κυβέρνηση είναι να βοηθηθεί από την Αθήνα. Αυτό σημαίνει ότι η Αθήνα πηγαιτική πρέπει να κρατήσει. Μείνει όρθια. Πρέπει να κρατήσει. Για να κρατήσει όρθια όλη τη χώρα. Ακριβώς. Πόσα είναι τα κενά κρεβάτια στην Αττική αυτή τη στιγμή? Τα κενά κρεβάτια στην Αττική είχαμε. Ένα 37-38% ήταν. Μάλιστα. 38%. Βέβαια, να σου πω το ευχάριστο, σήμερα είδα στο σύστημα ότι έχουν μπει και οι 50 κλίνες του Σωτηρία. Οι καινούργιες δωρεά της Βουλής. Και οι 50 κλίνες, τις είδα σήμερα στη μηχανογράφηση. Έχουμε δυστυχώς από το πρωί. Μετράμε ανθρώπους που χάνονται. Για να δούμε λοιπόν. Μέχρι νωρίς το πρωί είχαμε ήδη 20 ασθενείς. Δεν ξέρω αν έχουμε την κάρτα. Όχι, αυτή την κάρτα δεν την έχουμε. Πες μας. Είναι από τους 20. Οι 6 είναι στη Θεσσαλονίκη, οι 2 στο Κιλκής, 2 στη Λάρισα και 1 στην Αλεξανδρούπολη. Είναι όλο
στη Βόρεια Ελλάδα με εξαίρεση τη Λάρισα. Ναι. Δηλαδή, δεν είναι μέχρι τώρα νεκροί αυτοί οι 20. Έχουμε και κάποιους στην Αττική, αλλά είναι ναι, μικρό αριθμό. Ξέρουμε όμως για 20 νεκρούς που είχαμε κάποια στιγμή το πρωί. Η συντριπτική πλειοψηφία είναι στη Βόρεια Ελλάδα και οι περισσότεροι είναι στην Θεσσαλονίκη. Εκεί να σας πω κάτι τελευταίο, Νίκο, ότι μου λένε γιατροί πια ότι πολύ λίγοι είναι ηλικιωμένοι πια που μπαίνουν μέσα. Ναι, είναι νεαρότερες ηλικίες. Αυτή η εβδομάδα μπαίνουν μέσα 40 και μάλιστα δεν μου είπε χθες γιατρός στο νοσοκομείο ότι έχουμε μέσα 27χρονους και 33χρονους και οδεύουν προς διασωλήνωση. Δέσποινα, να σε ευχαριστώ πολύ. Να πω κυρίες και κύριοι τώρα ότι επειδή γίνεται μεγάλη κουβέντα για μέτρα, μέτρα στα μέτρα. Χθες το βράδυ είχαμε μέτρα, τώρα κάθε φορά γίνεται το ίδιο, συζητάμε για τα επόμενα. Αυτό καλό δεν είναι. Γιατί ίσως δείχνει ότι κάθε φορά μπορεί να πρέπει να πάρθουν λίγο πιο τολμηρά μέτρα. Πάντως, το επόμενο βήμα έχει να κάνει με τα δημοτικά σχολεία. Με κλείσιμο δημοτικών σχολείων που η κυβέρνηση θέλει να το αποφύγει με κάθε τρόπο. Και από τα στοιχεία που έχει, δεν φαίνεται να υπάρχει εκεί μεγάλη διασπορά. Ωστόσο, επειδή οι γονείς πηγαίνουν τα παιδιά τους ή παίρνουν τα παιδιά τους, κυκλοφορεί κόσμος εξαιτίας αυτής της κατάστασης. Μιλάμε επίσης για τηλεεργασία, επέκταση της τηλεεργασίας. Και μετά δεν μένει τίποτα άλλο από το να πάμε σε ένα lockdown τύπου άνοιξης. Θα καλησπερίσω τον κύριο Καπραβέλο. Θα τον δούμε και σήμερα και θα τον ευχαριστήσω πολύ που για μια ακόμα φορά ο συντονιστής, διευθυντής της δεύτερης ΜΕΘ του Παπα-Νικολάου στη Θεσσαλονίκη και το μεάρχης της εντατικής του νοσοκομείου είναι εδώ για να μοιραστεί μαζί μας όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί που γίνεται η μάχη της πρώτης γραμμής. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Καπραβέλο. Καλησπέρα, κύριε Βαγγελάτου. Καλησπέρα. Πώς είναι τα πράγματα? Είναι δύσκολο να περιγράψω μια κατάσταση η οποία είναι τραγική και η οποία μεταβάλλεται από δευτερόλεπτο σε δευτερόλεπτο. Όπως σας έχω εξηγήσει και το έχετε πει κι εσείς, η ορμή του κύματος της πανδημίας στη Βόρεια Ελλάδα είναι τεράστια. Δεν προλαβαίνουμε να αντιμετωπίσουμε τα περιστατικά, ούτε να τα διακινήσουμε γρήγορα, ούτε να πάρουμε νέα περιστατικά. Συνέχεια μπαίνουν νέες κλίνες εντατικής το παιχνίδι και αυτές καταλαμβάνονται αμέσως. Συνεπώς, δεν μπορώ να βρω άλλα λόγια που να περιγράψω την κατάσταση. Την περιγράφετε κι εσείς, μεν, αλλά άλλο να τη ζείτε αυτό είναι και τώρα άλλο πραγματικά να την περιγράφει κάποιος. Δηλαδή, σήμερα αποσωλήνωσα κάποιον και πρέπει να φύγει για κλινική ενδιάμεσης φροντίδας. Όμως αυτή η κλινική στο Παπα-Νικολάου έχει μετατραπεί και αυτή σε κλινική ΜΕΘ. Συνεπώς, παρόλο που είναι αποσωλυνωμένος, έχει όμως μεγάλη ανάγκη, είναι 54 χρονών, είναι αδύνατον να μείνει μόνος του σε μία γενική κλινική. Καταλαβαίνετε ότι τα όρια του συστήματος, σας είπα πριν από 3 μέρες, πλέον έχουν ξεπεραστεί. Δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτές τις καταστάσεις, διότι ούτε διακίνηση μπορεί να γίνει από τα ήδη νοσηλευόμενα περιστατικά, με τα δυσκολίας μάλλον γίνεται, και από την άλλη μεριά η ορμή είναι τεράστια. Συνεπώς, το μόνο που μας μένει είναι να μετατρέψουμε χειρουργικές αίθουσες, διαδρόμους, δωμάτια σε κλίνες εντατικής. Που και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, χωρίς προσωπικό είναι τρομερά δύσκολο. Το καταλαβαίνουμε. Άρα, πώς να περιγράψω την τραγικότητα της κατάστασης? Και από την άλλη μεριά, κύριε Βαγγελάτο, μαθαίνουμε ότι υπάρχει πανικός δυστυχώς σε ανώτερο διοικητικό επίπεδο. Επιτρέψτε μου, έχω πολλά χρόνια εμπειρία. Ήδη μαθαίνω ότι για να ανοίξουν μονάδες εντατικής θεραπείας σε άλλα νοσοκομεία, συζητάνε μετακίνηση δικού μου προσωπικού, εξειδικευμένου προσωπικού, για να ανοίξει αυτές τις μονάδες. Δηλαδή είναι ουσιαστικά δώρον άδωρον. Εγώ θα κλείσω για να ανοίξουν οι άλλες μονάδες. Δεν καταλαβαίνω ποιος διοικητικός εγκέφαλος σκέφτεται τέτοια σχέδια. Μου είναι αδιανόητο σε αυτή τη στιγμή που είμαστε στην πρώτη γραμμή να υπάρχουν τέτοιες σκέψεις. Ναι, αυτό που καταλαβαίνουμε είναι όταν ακούμε ότι ανοίγει ένα ή περισσότερα κρεβάτια εντατικής, ότι ανοίγουν περισσότερα όχι για να αποδυναμωθούν κάποια από τα ήδη υπάρχοντα, αλλά για να, όμως, κύριε, να διευρυνθεί τέλος πάντων η εφεδρεία του συστήματος. Αυτό που μας περιγράφεται είναι πραγματικά. Μας εκπλήσει όλους. Ναι, λογικός άνθρωπος είστε. Δεν χρειάζεται να πει. Ο καθένας μας, νομίζω. Και σε συνθήκες πανικού δεν μπορεί ο καθένας διοικητής να δείχνει το ανάστημά του σε βάρος άλλου. Που είναι αδιανόητο. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Δεν υπάρχει ένα κεντρικό σχέδιο να βάλουμε πλάτες να ανοίξουμε και στο διάδρομο κλίνες εντατικής. Το Παπα-Νικολάου συζητάει αυτή τη στιγμή. Έχει δώσει 37 κλίνες εντατικής
στον Παπα-Νικολάου στο σύστημα. Δεν υπάρχει άλλο νοσοκομείο στη Βόρεια Ελλάδα με τέτοια προσφορά. Και γίνεται χωρίς προσωπικό, χωρίς το αναγκαίο προσωπικό. Και υπάρχει συζήτηση να μεταφερθεί προσωπικό από τον Παπα-Νικολάου σε άλλα νοσοκομεία. Για ποιο λόγο? Στο μεταξύ, βλέποντας σας και πριν και τώρα και ξέροντας τη μεγάλη σας ικανότητα, την εμπειρία σας, είστε από τους πιο έμπειρους ανθρώπους, γιατρούς, επιστήμονες που έχουμε στις εντατικές. Άρα πολεμάτε το θάνατο δεκαετίες, να το πω απλά, πρόσωπο με πρόσωπο. Το να βλέπω αυτή την ένταση και όλη αυτή την κατάσταση που βιώνετε, καταλαβαίνω τι περνάτε μέσα στη μονάδα της εντατικής. Μα είναι δυνατόν, σας είπα και άλλες φορές ότι δεν φοβόμαστε το θάνατο. Τον υπολογίζουμε, τον μετράμε, τον αντιμετωπίζουμε. Όμως ξέρετε πώς αισθάνομαι αυτή τη στιγμή όταν μου παίρνουν εξειδικευμένο προσωπικό? Είναι σαν να έχω όπλα χωρίς σφαίρες. Αυτός είναι ο ήρωας που χειροκροτάμε? Δηλαδή είναι μερικά πράγματα, καταλαβαίνω συνθήκες πανικού και είμαι σίγουρος μετά και από την εκπομπή σας ότι αυτές οι σκέψεις θα σταματήσουν. Είναι αδιανόητο. Πραγματικά... Και δεν μπορώ να συζητήσω με τους συνεργάτες μου, κύριε Βαγγελάτο. Το εύχομαι και θα το προσπαθήσουμε, γιατί τα λόγια σας και ο τρόπος εκφοράς αυτών των λόγων πραγματικά δεν μας κάνει να αισθανόμαστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό κουράγιο. Να είστε καλά, κύριε Βαγγελάτο. Να έχετε σφαίρες στα όπλα. Έχετε απόλυτο δίκιο και νομίζω κάνατε πάρα πολύ καλά που τα μοιραστήκατε όλα αυτά που τα ακούσαμε και νομίζω τα καταλάβαμε όλοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ εκ μέρους όλων των εντατικολόγων. Κύριος Καπραβέλος, κυρίες και κύριοι, ένας από τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής, ξαναλέω, επικεφαλής στην μονάδα εντατικής θεραπείας στον Παπα-Νικολάου. Εκεί που αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγαλύτερη πίεση στη χώρα μας.